εικόνες εδώ στο σοφό Ασπροπύργου, στον καταβλισμό των Ρωμά, θυμίζουν κυριολεκτικά Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2022 και χιλιάδες άνθρωποι εδώ δεν έχουν πόσιμο νερό, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν έχουν στέγη, δεν έχουν ανθρώπινες συνθήκες ζωής. Η κυβέρνηση, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, αντί να συνεχίζουν την πολιτική της στοχοποίησης, της γκαιτοποίησης και της καταστολής, χρειάζεται να πάρουν τώρα ολοκληρωμένα μέτρα για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Κοινωνική ένταξη απαιτεί ανθρώπινες συνθήκες ζωής, ένταξη στην εργασία, διάχυση των Ρωμά μέσα στο σύνολο της κοινωνίας και όχι απομόνωσή τους σε περιοχές γκέτο. Είμαστε στο πλευρό της Ελάν Πασέ, του επίσημου οργάνου των Ελλήνων Ρωμά, που δίνει μάχη μέσα στο πεδίο. Και γι' αυτό το λόγο είναι ανάγκη σήμερα να στηριχτεί οικονομικά με υλικό εξοπλισμό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σύνθετο έργο που έχει αναλάβει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα βρίσκεται στο πλευρό των Ρωμά κάθε ανθρώπου που σήμερα παλεύει να επιβιώσει μέσα στις δυσκολίες που του προβάλλει η κρατική πολιτική. Βρισκόμαστε σήμερα στην περιοχή του Ασπροπύργου και συγκεκριμένα στο Σοφό. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε παρουσία της αστυνομίας και καταστολή για θέματα ρευματοκλοπών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω προς όλους ότι το θέμα ρευματοκλοπής εξακολουθεί να υφίσταται σε τέτοιες συνθήκες οι οποίες είναι δύσκολες, προσβάλλουν το νομικό πολιτισμό της χώρας και οι ανθρώπινοι ανάγκοι, αρκετά μέλη από την κοινότητα προσπαθούν να βρουν τρόπο για να έχουν έστω και μια λάμπα, λίγο φως στο χώρο που μένουν. Όλοι πρέπει να είμαστε ισότιμοι στο νόμο, όλοι θα πρέπει να έχουμε ίσα και ισότιμη πρόσβαση στα θεμελιώδη κοινωνικά αγαθά. Η καταστολή και η τιμωρητική πολιτική εναντίον των Ρωμά δεν θα βοηθήσει για την ομαλή ένταξη. Δεν αμφισβητούμε την ελληνική αστυνομία, αλλά υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρίες συμπολιτών μας, παραβιάζουν νομοθεσίες και φέρονται με ασέβεια σε μητέρες, σε ανήλικα παιδιά, με ύβρις, με χειροδικίες. Στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε σαν κοινωνία, σαν Ευρώπη, οι απειλές στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα των Ελλήνων Τσιγκάνων είναι πολλαπλές. Οι ανάγκες, η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση, η οικονομική κρίση βρίσκουν πάρα πολλούς συμπολίτες Έλληνες Ρωμά, οι οποίοι είναι σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση και θα πρέπει το κράτος και όλοι οι αρμόδιοι φορείς να πάρουν άμεσα μέτρα κοινωνικής προστασίας και βασικών αγαθών, όπως είναι το νερό, όπως είναι το ρεύμα. Και επίσης κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβει το κυρίαρχο κράτος και το αυτονόητο να γίνει νοητό. Εμείς σαν Πανελλαδική Συνομοσπονδία κάθε φορά με πρωτοβουλίες που κάνουμε σαν φορέας έχουμε στείλει υπομνήματα, αιτήματα και στο αρμόδιο κράτος αλλά και σε κόμματα όπως το ΚΚΕ, το οποίο ανταποκρίνεται κάθε φορά στα αιτήματά μας και βρίσκουμε ένα σύμμαχο.